Ο Λαγός κάνει λάθος, ο Μουλόπουλος επωφελείται. Επιμένει ο Μαρίνος για να απομακρύνει. Κεφαλιά του Κόρμπου. Ο Ναπολεόνι, τον καταδιώκει ο Ζέκα και ο Σεϊταρίδης. Η σέντρα του Ιταλού, η μπάλα παίρνει περίεργη τροχιά και χτυπά στο δοκάρι του Καρνέζη. Στο 19. Ο Χριστοδουλόπουλος εκτελεί. Η κεφαλιά του Μαυρία στα χέρια του Κυριακίδη. 1-2 με το Μπαρμπαρούσι. Αυτό ζητά ο Φερέιρα. Ο Σεϊταρίδης έχει χώρο, πάτησε περιοχή, γύρισε. Ο Πετρόπουλος χάνει μια μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Στο 25 ο Σεϊταρίδης έπαιξε το 1-2 με τον Μπαρμπαρούσι. Ο Μεντί είχε μείνει ψηλά. Ο Ακώστα ακολούθησε, αλλά δεν πρόλαβε το Σεϊταρίδη. Ο Πετρόπουλος δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Χριστοδουλόπουλος για το Βίντρα που γυρίζει 1-0. Ο Λουκάς Βίντρα ανοίγει το σκορ στη Λιβαδιά. Μετά από την εκτέλεση φάουλ του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Ο Ζησόπουλος στο Μάρτινς. Ωραία παλιά για τον Πόη. Ο Αργεντινός ψάχνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ακώστα γυρίζει, ο Κόρμπος από κοντά. Το παιχνίδι συνεχίζεται καθώς ο Βίντρα ήταν αυτός πάνω στη γραμμή. Λαγός. Σέντρα, η κεφαλιά του Πετρόπουλου out. Δευτερόλεπτα μετά την ευκαιρία του Λεβαδιακού. Εδώ νωρίτερα η παλιά του Μάρτινς για τον Πόη. Πολύ ωραία παλιά, η σέντρα του Αργεντινού. Η κεφαλιά πολύ ωραία από τον Ακώστα εκεί που είναι ο Κόρμπος. Και ο Βίντρα πάνω στη γραμμή. Είναι αυτός που προσπαθεί και κρατά το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η ευκαιρία που ακολούθησε. Ψάχνει χώρο για να βγάλει σέντρα ο Ναπολεόνι. Επιλέγει το Μεντί. Μάρτινς πάνω στο Μαρίνο. Ψαλίδι του Λισγάρα μπλοκάρει ο Καρνέζης. Η κεφαλιά τώρα του Μεντί στην αγκαλιά του Καρνέζη. Ο Πετρόπουλος στο Σισοκό. Ο Φορναρόλι δεν σημάδεψε σωστά. Ο Κόρμπος με το Μαρίνο. Έμεινε όρθιος ο ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού. Έβγαλε στο Ναπολεόνι το σούτ από τον Ιταλό. Ο Καρνέζη στη γωνιά του. Στο 78. Ο Σπυρόπουλος ήταν εκεί. Ο Σισοκό χάνει από τον Μουλόπουλο. Πόη. Γύρισε ο Αργεντινός. Φανταστική επέμβαση του Καρνέζη. Ο Πόη εκτέλεσε. Έδιωξε ο Πετρόπουλος, ο Ναπολεόνι και ο Κόρμπος. Ο Σεϊταρίδης σούτ από τον Ναπολεόνι πάνω από την εστία του Καρνέζη. Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Θα θυμίζουμε ότι αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, η σύνοψη της πρώτης ημέρας του πρωταθλήματος, για να δούμε τον Πετρόπουλο να σουτάρει και να διώχνει ο Κυριακίδης.